Νέα κυκλοφοριακά δεδομένα δημιουργεί το έργο που παραδόθηκε πλέον στην κυκλοφορία, η κύρια δηλαδή αρτηρία του νότιου τμήματος της Λεωφόρου Καραμαλή, που αφορά το τμήμα από το 303 ΠΕΒ μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο της Βιοκαρπέτ. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 11,5 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και περιλαμβάνει την κατασκευή σύγχρονη οδικής αρτηρίας μήκους 2,4 χιλιόμετρων, παρά δίκτυο για την εξυπηρέτηση επιχειρήσεων και διοκτησιών, πεζοδρόμιο καθώς καθώ και τρει κυκλικού κόμβου στη συμβολή με την οδό Αμουρίου, στην οδό Φερεκίδη και στο ύψο τη οδού Σερμετζίτη. Παραδόσιμη κυκλοφορία είναι ένα μεγάλο έργο για τη Λάρισα. Ένα έργο ουσία, ένα έργο που διευκολύνει, αλλά κάνει, δίνει τη δυνατότητα τη ασφαλούς μετακίνηση των ανθρώπινων κοινοτήτων, αλλά και τη διασφάλιση τη γρήγορη μετακίνηση των εμπορευμάτων ένα έργο ουσία, ένα έργο προπολογισμού 11,5 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι στη Λεωφόρο Καραμαλή το τμήμα από 303 ΠΕΒ μέχρι τον ισόπεδο, τον ισόπεδο κόβο βιοκαρπέτ. Ένα έργο που δίνει ένα θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα με τρεις κυκλικούς κόμβους, με παράπλευρους δρόμους. Δώσαμε σε κυκλοφορία σήμερα τον κεντρι, τους δύο κεντρικούς άξονες. Ε, ολοκληρώνονται τα έργα στους παράπλευρους ε, οδούς. Ένα έργο που αναβαθμίζει την ποιότητα ζωή, την ποιότητα τη μετακίνηση, αναβαθμίζει όλα εδώ τα ακίνητα τα οποία βρίσκονται και την επιχειρηματικότητα. Το έργο συνεχίζεται με τι μελέτε από τη διασταύρωση τη 110 πτέρυγα μάχη έω τον ισόπεδο κόμβο τη Καράγιοργα. Από τον ισόπεδο κόμβο τη Καράγιοργα έω τον αντίστοιχο του Σικουρίου και από τον ανισόπεδο κόμβο Νίκαια μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο στη Βιοκαρπέτ.